τελευταία παρουσίαση. Όπως και στο προηγούμενο event, έχουμε ακόμα μία παρουσίαση από ομάδα που αποφύτησε από το Accelerator πρόγραμμα της Μεταβάλλον. Με την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Αντώνη τον Αργυρό από τους Liator. Πριν είδαμε για το πώς γίνεται πιο ενδιαφέρουσα η εμπειρία μέσα σε ένα μουσείο, τώρα θα δούμε πώς γίνεται μέσα σε κάποιο κατάστημα. Λοιπόν, είμαι ο Αντώνης Αργυρός. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ πέρα και ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση να σας παρουσιάσω το Liator που φιλοδοξούμε να αποτελέσει τη λύση για το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το retail σήμερα. Γι' αυτό είναι να δημιουργήσουμε και στόχος μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε μια εμπειρία shopping η οποία είναι προσωποποιημένη, η οποία είναι εξατομικευμένη, η οποία είναι διαφορετική για το κάθε καταναλωτή μέσα στο κατάστημα, έξω από το κατάστημα όπως θα δούμε και μετά, και η οποία ταυτόχρονα είναι και scalable για το retailer, δηλαδή μπορεί να γίνει χωρίς επιπλέον κόστος, επιπλέον εμπόρευμα, επιπλέον εργατόρες. Και ο βασικότερος λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δύο άτομα από την ομάδα, εγώ και ο αδελφός μου που βλέπω πάνω δεξιά, πριν από 15 χρόνια φτιάξαμε από την αρχή τη δικιά μας επιχείρηση Retail. Έχουμε σήμερα 6 φυσικά καταστήματα στην Αθήνα και πριν από 8 χρόνια ήμασταν και οι πρώτοι που είχαμε κάνει και αθλητικό e-shop στην Ελλάδα, πουλώντας online. Έχοντας συνεχώς αυτή την αναζήτηση το ποια είναι η εμπειρία shopping του μέλλοντος. Πριν από 8 χρόνια θεωρούσαμε ότι είναι το online, τώρα θεωρούμε ότι είναι η ένωση αυτών των δύο, του offline με το online. Φέρνοντας και στόχο έχουμε λοιπόν για το. Θα σου πω και κάποια παραδείγματα στο τέλος. Έχουμε να φέρουμε όλα τα θετικά του online κόσμου μέσα στα φυσικά καταστήματα. Τα άλλα δύο άτομα, η Μαριάννα και ο Σταύρος, έχουν ασχοληθεί πολύ με τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με το gesture control και με το augmented reality. Και στο τέλος έχουμε και τους advisors μας, ένα στην Ελλάδα, ένα στην Αμερική, οι οποίοι μας βοηθάνε πολύ και με το δίκτυό τους και με τις γνώσεις τους και με τις διασυνδέσεις τους και εδώ και στην Αμερική. Τα έχουμε λοιπόν συνδυάσει όλα αυτά και έχουμε δημιουργήσει το Liator, το οποίο είναι, φιλοδοξούμε να είναι ένα interactive sales solution για retailers και για brands που ασχολούνται με ρούχα και με accessoire. Είμαστε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί 3D sensor, το Kinect αυτή τη στιγμή και γενικά το σύστημα είναι πολύ εύκολο, πολύ απλό να λειτουργήσει. Το πρώτο βήμα είναι ότι το σύστημα αυτόματα αναγνωρίζει κάποιον τον οποίο περνά. Ο χρήστης με τις κινήσεις του μπορεί να περιηγείται μέσα στην εφαρμογή, να διαλέγει πληροφορίες, να διαλέγει προϊόντα, να παίρνει πληροφορίες για τα προϊόντα αυτά. Και μετά, όπως βλέπετε κάπου αριστερά, μπορεί να δει αυτόματα τον εαυτό του να φοράει αυτά τα ρούχα. Μπορεί να βγάλει και φωτογραφία, μπορεί να την ανεβάσει στο Facebook, να τη συνδέσει με το e-shop του καταστήματος και πολλά άλλα. Έναν τέτοιο τώρα να κάνω. Να σας δείξω και ένα βιντεάκι, να το δείτε λίγο στην πράξη. Η εφαρμογή υπάρχει, δηλαδή λειτουργεί ήδη στα αυτοκίνητα. Τώρα βλέπετε ότι διαλέγει μέσα στο προϊόν και αυτόματα βλέπει τον εαυτό να φοράει αυτά τα ρούχα. Ακολουθεί τώρα το χρήστη, είναι στατικό. Βλέπετε πάνω τα χέρια αριστερά που μπορεί να κάνει φωτογραφίες, να πάρει πληροφορίες για τα προϊόντα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι θα ψωνίσει. Άρα λοιπόν έχουμε φτιάξει το MVP, έχουμε φτιάξει το πρώτο προϊόν, έχουμε βγει έξω στην αγορά όπως όλες τις startup, έχουμε πάρει feedback, έχουμε κάνει αρκετές αλλαγές και τώρα ήδη ετοιμάζουμε το επόμενο βήμα. Και ποιο είναι αυτό, είναι αυτό το personalization που σας είπα στην αρχή. Αυτό που ουσιαστικά δημιουργούμε είναι το σύστημα θα μπορεί αυτόματα να αναγνωρίζει βασικά στοιχεία του χρήστη, όπως το ύψος, την ηλικία, το φύλο, τι χρώμα ρούχα φοράει, χωρίς να τον ρωτήσουμε. Θα τα συνδυάζει με τον τρόπο που αλληλεπιδράμε στην εφαρμογή, ότι κοιτάω. Το κάμισο, το κοιτάω μαύρα, το κοιτάω ένα συγκεκριμένο brand ή μια συγκεκριμένη τιμή. Και μετά το δεύτερο τρίτο interaction
θα αρχίζω να παίρνω ένα περιεχόμενο σαν χρήστη, το οποίο είναι σχετικό με αυτό που κοιτάω. Αν κοιτάω ένα πουκάμισο, όταν βγαίνει μια πρόταση που με αυτό το πουκάμισο μπορεί να συνδυάσει με αυτό το παντελόνι. Ή θα μου δίνει ένα μήνυμα, πάρει αυτό το QR code και έχει 20% έκπτωση. Και ο βασικότερος λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί έχουμε δει ότι αυτό είναι ο πιο παραγωγικός, πιο αποτελεσματικός τρόπος να αυξήσουμε το conversion για τους retailers και ταυτόχρονα να αυξήσουμε και το engagement για τον ίδιο το χρήστη. Άρα αυτό είναι που φτιάχνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Η εφαρμογή ακριβώς επειδή είναι πολύ εύκολη, πολύ απλή, χρειάζεται ένα απλό υπολογιστή και ένα 3D sensor για μια οθόνη. Μπορεί να εγκατασταθεί και μέσα στο κατάστημα, αλλά και στη βιτρίνα του καταστήματος, όπως είδατε στο βιντεάκι, αλλά και ουσιαστικά σε οποιοδήποτε σημείο μπορεί να σκεφτείτε. Από τη στάση του μετρό, μέχρι το αεροδρόμιο, μέχρι ένα pop-up store, μέχρι κάποιο event. Και φυσικά μπορεί να γίνει απλό, μπορεί να την ανεβάσουμε στα διάφορα app store, στα οποία υποστηρίζουν αυτό το χαρακτηριστικό, αυτή τη δυνατότητα. Τα πρώτα αποτελέσματα από τη χρήση δείχνουν είναι πολύ, πολύ ενθαρρυντικά για μας. Δείχνουν ότι αυξάνει το χρόνος του χρήστη μέσα στο κατάστημα, κοιτάει περισσότερα προϊόντα, δεν φεύγει τόσο εύκολο όσο αν δεν έχει κάτι να τον απασχολήσει. Και όλα αυτά είναι χωρίς να έχουμε βάλει και το κομμάτι του conversion, χωρίς να το έχουμε συνδέσει δηλαδή, με το φυσικό κατάστημα, όπου θα μπορεί να κάνει και τις αγορές. Ένας βασικός λόγος και ένα σύνθεση ερώτημα που έχουμε είναι το γιατί. Το γιατί τώρα βασικά. Γιατί τώρα είναι τόσο σημαντικό. Και η απάντηση είναι αρκετά απλή, γιατί τώρα είναι περίοδος που δημιουργείται μια καινούργια αγορά. Σχεδόν όλες οι μεγάλες εταιρείες του χώρου έχουν μπει σε αυτό το κομμάτι, έχουν δημιουργήσει ή θα βγάλουν στην αγορά οικονομικά προϊόντα. Πέρα από τη Microsoft που θέλουν το Kinect, η Apple πρόσφατα εξαγόρισε την εταιρεία που έφτιαξε το Kinect το 1, την PrimeSense από το Ισραήλ. Η Amazon με το κινητό που έβγαλε έχει 3D χαρακτηριστικά. Η Google έχει το Project Tango και κυρίως αυτή τη στιγμή αυτή που επενδύει σημαντικά και έχει μπει πολύ δυναμικά σε αυτό το κομμάτι είναι η Intel. Η Intel λοιπόν έχει πάρει το Kinect και το έχει κάνει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ένα μικρό sensor, το οποίο το έχω και στη τσέπη μου κιόλας, είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά με το Kinect, αλλά θα αρχίζεται μέσα στο 2015 και ήδη έχουν βγει τα πρώτα προϊόντα στην αγορά, να το βλέπετε ενσωματωμένο σε laptop, σε tablet, σε smartphones από μεγάλες εταιρείες όπως η Hewlett Packard, η Asus, η Dell και η Lenovo. Και μάλιστα έχει δημιουργήσει και ένα fund 100 εκατομμυρίων δολαρίων με στόχο να επενδύσει αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις τεχνολογίες. Και από ό,τι μας ενημερώνουν, είναι μία από τις τρεις προτεραιότητες, από τους τρεις βασικούς στόχους που έχει η Intel παγκοσμίως. Έτσι λοιπόν, έχουμε έρθει έγκαιρα σε επαφή με την Intel και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η Intel έχει διαλέξει το Leader να είναι η πρώτη και η μόνη αυτή τη στιγμή ομάδα παγκοσμίως η οποία χρησιμοποιεί αυτό το hardware για το retail, για ρούχα και για αξεσουάρ. Έχουμε ήδη τις κάμερες, έχουμε ήδη πάρει το κατάλληλο hardware και έχουμε αρχίσει να κάνουμε develop για αυτές τις τεχνολογίες. Με στόχο όταν αυτά θα βγουν στην αγορά να είναι ήδη προεγκατεστημένο και άρα έτσι όταν θα παίρνετε ένα laptop για παράδειγμα, εκεί που θα έχει μια 3D οθόνη, η Intel θα σας έχει προεγκατεστημένη μια εφαρμογή που θα σας δίνει τα χαρακτηριστικά, το gestures, το βάθος, το skeleton tracking και θα οδηγεί μετά από οποιοδήποτε ενδιαφέρεται. Θα μπορεί να του λέει ότι κοίτα τώρα που το έμαθες αυτό, θα μπορείς να κάνεις μουσική στον αέρα, να κάνεις μαθηματικά στον αέρα ή να δοκιμάζεις ρούχα στον αέρα και να κάνει την αντίστοιχη πρόθεση για το Leader. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η Intel είναι μέσα. Εδώ έχω σύνδεση και το ηχητικό της Intel, αλλά δεν μπορούσα να πάρω. Τέλος πάντων, ένα δεύτερο θετικό λοιπόν, όπως είπαμε πριν, η Microsoft έβαλε τώρα το καινούριο Kinect, και το οποίο είναι κομμάτι και του Xbox One. Έχουμε έρθει λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι να ανακοινώσουμε ότι έχουμε έρθει σε επαφή με τη Microsoft και μας έχει κάνει approval από τα κεντρικά από την Αμερική και μας έχει δώσει τη δυνατότητα να ανεβάσουμε το Leader στο Xbox One, στην πλατφόρμα λοιπόν που έχει παγκοσμίως, όπου οι χρήστες του Xbox μπορούν να μπαίνουν να κατεβάζουν παιχνίδια ή να παίζουν μεταξύ τους και όπου αυτή τη στιγμή, αν μπείτε, το 95% αυτών των λύσεων που θα δείτε είναι παιχνίδια και το υπόλοιπο 5% είναι εφαρμογές τύπου Skype, YouTube, Vine, Twitter. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια άλλη εφαρμογή που έχει τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά με αυτά που έχουμε εμείς. Μας έδωσαν λοιπόν τη δυνατότητα να ανεβάσουμε το Leader σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλες τις χώρες και σε όλες τις γλώσσες και είναι ένα από τα πράγματα που φτιάχνουμε τώρα. Θα αφήσω αυτό να το δώσω. Άρα,
Αυτό που σας έλεγα από την αρχή, προσπάθοντας να κλείσω τώρα μια σύντομη παρουσίαση, είναι ότι πιστεύουμε, το όραμά μας είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ψωνίζουμε αλλάζει. Και αλλάζει με μια κατεύθυνση ότι πολλά στοιχεία που έχουμε συνηθίσει από το online shopping θα μπουν στα φυσικά καταστήματα. Ξέρετε τη τάση ότι όλα τα φυσικά καταστήματα έχουν ή προσπαθούν να κάνουν ένα e-shop, αλλά τώρα παρατηρείται και το αντίστροφο, ότι πολλά e-shop ανοίγουν φυσικά καταστήματα. Το Ζάπος πρόσφατα, τώρα για τις γιορτές, άνοιξε το Las Vegas στο πρώτο κατάστημα. Το eBay έκανε κάποιο αντίστοιχο demo με τη Ρεμπέκα Μίκοφ στο Λονδίνο. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την τάση των brands να φέρουν όλη την τεχνογνωσία που έχουν και από τους δύο τομείς με στόχο να φτιάξουν την εμπειρία shopping που έχουν τα επόμενα χρόνια. Και εκεί ακριβώς είναι που στοχεύουμε και ακριβώς όλες αυτές οι συνεργασίες που έχουμε κάνει εκεί έχουν στόχο να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που πιστεύουμε ότι συντελείται. Άρα, κλείνοντας ως προς το Liator, τρία είναι τα βασικά πράγματα που θα ήθελα να θυμάστε. Πρώτον, ότι στοχεύουμε στο πιο σημαντικό πρόβλημα του retail. Το δεύτερο είναι ότι χρησιμοποιούμε κάποιες cool τεχνολογίες για να δημιουργήσουμε μια εμπειρία shopping η οποία είναι μοναδική για τον επισκέπτη και σκέλαμε για το retail. Και τρίτον, ότι έχουμε μια πολύ καλή και δεμένη ομάδα η οποία ήδη έχει καταφέρει να τραβήξει το ενδιαφέρον και να συνεργαστεί με σημαντικές εταιρείες παγκοσμίως. Αυτός προς το Liator. Να πω και πολύ λίγα λόγια για το μεταβάλλον, αν και το πρώτο φορά είχα το Γιάννη του Ισέσου, το Γιάννη του Χατζηγιαννάκη και από ό,τι θα σας τα πω πολύ καλά. Απλά να πω ότι ήταν η συμμετοχή μας στο μεταβάλλον το πιο σημαντικό πράγμα που μας έχει βοηθήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μας βοήθησε από μια ιδέα, από μια παρουσίαση να γίνουμε, να είμαστε στο σημείο αυτό που σας είπα, να έχουμε κάνει αυτές τις συνεργασίες, να έχουμε βρει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το product market fit που λένε ή να πιστεύουμε τέλος πάντων αυτό που βρει. Και όλα αυτά μας τα έκανε πάρα πολύ γρήγορα και δομημένα και με ένα γενικότερο πλάνο. Και κατά τη δικιά μας γνώμη είναι αυτή τη στιγμή η λύση που υπάρχει διαθέσιμη στην Ελλάδα που είναι αρκετά σοβαρή και αρκετά αποτελεσματική. Και επειδή φαντάζομαι ότι θα γίνει κάποιο έτσι ένα επόμενο call, απλά σας ενημερώνω, καλό είναι να το έχετε υπόψη να δείτε αν σας ενδιαφέρει η συμμετοχή. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς σας συγχαρώ γιατί χρειάζονται αρκετά μεγάλα κότσια να πεις σε μια τόσο καινοτόμα και πρωτοπόρα μη δοκιμασμένη ιδέα. Η ιδέα δεν είναι τόσο καινούργια στην άποψη ότι υπάρχει στην επιστημονική βιβλιογραφία εδώ και πολλά χρόνια, αλλά σίγουρα είναι στις πολύ αρχές στο να μπει στο πραγματικό κομμάτι του μέσα. Βέβαια, από όσο γνωρίζω, υπάρχουν παρόμοιες προσπάθειες από άλλους ανταγωνιστές στο εξωτερικό. Εσείς πώς είστε σε σχέση με αυτό? Όντως έχεις δίκιο ότι υπάρχουν αντίστοιχες λύσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό περιορίζονται σε κάποια τεχνικά θέματα, όπως ας πούμε το μνημόνιο του BMW, εμείς έχουμε και 3D, αλλά κυρίως η ουσία αυτή τη στιγμή είναι το focus, ότι εμείς δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για να κάνουμε να μείνουμε μόνο στο wow effect που προκαλείται. Αλλά πηγαίνουμε παρακάτω και βλέπουμε, γνωρίζοντας τα προβλήματα του retailer, γνωρίζοντας την ανάγκη του ότι δεν μπορώ να έχω μεγάλους χώρους να πληρώνω ενίκιο, ότι δεν μπορώ να έχω το εμπόρευμα για να τα δείξω όλα τα χρώματα σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, ότι δεν χρειάζεται να έχω επιπλέον πολίτριες για να πληρώνω για να εξυπηρετώ τον κόσμο. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά τα προβλήματα και γνωρίζοντας τις τεχνολογίες, δημιουργούμε λύσεις οι οποίες είναι στόχο έχουν να φέρουν περισσότερο κόσμο στο κατάστημα και να αυξήσουν το conversion. Άρα πρακτικά δηλαδή δεν το κοιτάμε από την πλευρά της τεχνολογίας τι μπορεί να κάνει το Kinect και το Gesture κτλ. Αλλά κοιτάμε από την πλευρά του retail πώς μπορούμε να λύσουμε σοβαρά προβλήματα και γι' αυτό με το κομμάτι του personalization είναι ένα πράγμα που κάνουμε πρώτοι και πριν από δύο μέρες τώρα στη CES ανακοίνωσε το ΣΥΜΠΑ κάτι αντίστοιχο. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι είμαστε σε σχέση. Άρα, πρέπει να πω ότι στοχεύεται περισσότερο στο in-store κομμάτι, στο in-store engagement, παρά στο home engagement. Όχι. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι ενιαία. Δηλαδή, όταν θα είσαι στο Xbox και θα είσαι μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασής σου,
η εμπειρία που θα έχεις θα συνεχίζεται στο tablet που θα παίρνεις από την Intel και θα σου στέλνει ένα προσωπημένο μήνυμα και θα ολοκληρώνεται μέσα στο κατάστημα όπου η πολίτρια θα ξέρει τι έχεις δει στο σπίτι σου και θα σου δίνει την αντίστοιχη προσφορά. Αυτό είναι που προσπαθούσα να εξηγήσω. Θεωρούμε ότι όλη αυτή η εμπειρία θα είναι. Μπράβο. Στο κινητό πορταμπίλι και μετά μπράβο, στο μπράβο. Αυτό, αυτό είναι που πιστεύω, ότι δεν είναι δύο διαφορετικά ή online ή offline, ότι είναι... Πολύ ωραία. Ερώτηση. Αυτή τη στιγμή είναι περισταλέσιο. Αυτή τη στιγμή είναι περισταλέσιο, δηλαδή είμαστε στο βοηθήσαμε το B2B, εγκατάσταση και κάποιο άλλο αλφία κλπ. Τώρα μόνο σε αυτές τις συμφωνίες με την Intel κυρίως όπου θα έχετε προεγκατεστημένο σε hardware, σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε ένα άπι το οποίο θα το δίνουμε και με βάση τη χρήση που θα γίνει θα έχουμε κάποιο revenue share. Αλλά αυτή τη στιγμή το B2B ήταν το πρώτο προφανές βήμα. Το service model. Όχι, προφανώς και το κοιτάμε, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή το focus να το πάμε, γιατί πρέπει να πηγαίνουμε σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς που ήρθατε εδώ πέρα. Αυτό που λέμε κάθε φορά ισχύει. Το event δεν τελειώνει τώρα. Μόλις τώρα ξεκινάει, συνεχίζουμε δίπλα στο Baron Rouge να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας. Αυτό. Ευχαριστούμε.